Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί παρουσιάζουμε το χειμερινό πρόγραμμα του ΔΥΠΕΘΕ για αυτή την περίοδο, για το διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι και το τέλος του χρόνου. Ένα χειμερινό πρόγραμμα που παίρνει τη σκυτάλη από ένα εξαιρετικό καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι της κωμωδίας που σημείωσε μια τεράστια επιτυχία στο κοινό, στις δεκάδες παραστάσεις, περίπου 30 παραστάσεις που δόθηκαν από την σκηνή του ΔΥΠΕΘΕ σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών και εκτός Σερών. Το ίδιο δυναμικά θα συνεχίσει το ΔΥΠΕΘΕ και για την περίοδο που έρχεται, για την χειμερινή περίοδο, με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με παραστάσεις από την παιδική σκηνή, την πειραματική σκηνή, συναυλίες, εκθέσεις στο φουαγέ εδώ στα Αστέρια, τιμητικά αφιερώματα, επιτυακές εκδηλώσεις μνήμης, συναντήσεις, συζητήσεις με προσωπικότητες της επιστήμης, της τέχνης, της κοινωνίας. Ακόμη το ΔΥΠΕΘΕ επαναλειτουργεί τα εκπαιδευτικά του τμήματα, το στούντιο εφήβων και τα θεατρικά παιδαγωγικά τμήματα για τα παιδιά του Δημοτικού και προγραμματίζει πλήθος άλλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Από τον Νοέμβριο αυτό, το μήνα του εορτασμού των πολιούχων μεγάλων ταξιαρχών, ένας νέος θεσμός του ΔΥΠΕΘΕ ξεκινά, οι Βυζαντινές Αίρες, αφιερωμένος στο βυζαντινό πρόσωπο της πόλης των Σερών, με οργάνωση επιστημονικών και καλλιτεχνικών αφιερωμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω και στις τιμητικές εκδηλώσεις που προγραμματίζει το ΔΥΠΕΘΕ για την επέτειο της μνήμης των ιστορικών γεγονότων του 1922 στη Μικρασία, συμμετέχοντας και αυτό στις δράσεις του Δήμου Σερών για αυτή την επαιτειακή κομβική χρονιά. Θέλω να πω ότι για μας η προσπάθειά μας, αυτή η προσπάθεια της εξωστρέφειας που πολλές φορές ο Δήμαρχος έχει πει και πολλές φορές έχει μιλήσει, είναι κεντρικός στόχος μαζί με το να τιμούμε το γεγονός ότι το ΔΥΠΕΘΕ Σερών είναι κεντρικό σημείο αναφοράς του πολιτισμού της πόλης μας. Τελειώνοντας, ευχαριστώ τον Σάβα Ρίζο. Η συνεργασία μας και η αμέριστη συμπαράστασή του στα πάντα ήταν για μένα καθοριστική σημασίας. Είμαστε πραγματικά ένα αρμονικό δίδυμο και μπορούμε να δουλέψουμε κάτω από την ευλογία του Δημάρχου, ο οποίος μας έχει παντρέψει και πραγματικά ο γάμος είναι επιτυχής. Και θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά άλλη μια φορά όλους τους συντελεστές του Τελεσταύρου και Υιός και ειδικότατα την κυρία Όλγα Πολίτου και τον Μιχάλη Μητρούση που ήρθαν και καθίσανε 3-4 μήνες στην πόλη μας, έγιναν σεραίοι, έγιναν συμπολίτες μας, κέρδισαν την αγάπη και τον σεβασμό μας και πάντα η πόλη μας και το ΔΥΠΕΘΕ είναι ανοιχτά για αυτούς. Ξεκινάμε με μια υπέροχη θεατρική παράσταση, ένα παιδική παράσταση, τον Μορμόλη, ο οποίος γίνεται υπό τη σκηνοθεσία της κυρίας Λακουμέντα. Είναι μια παράσταση η οποία είναι πραγματικά εκπληκτική. Έχει γίνει η αρχή πολλών παιδαγωγικών διευρύνσεων η συγκεκριμένη παράσταση. Είναι πραγματικά άλλη μια υπέρβαση. Με τον Τελεσταύρου και Υιός βάλαμε πολύ ψηλά τον πύχη και δεν περάσαμε από κάτω, καταφέραμε και τον ξεπεράσαμε. Και τώρα και με τη συγκεκριμένη παιδική παράσταση πάλι βάζουμε τον πύχη πολύ ψηλά. Εγώ έχω αναλάβει την πειραματική σκηνή. Ποτέ άλλοτε η πειραματική σκηνή του ΔΥΠΕΘΕ δεν είχε 56 εγγραφές. Εγώ νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος, ευτυχής, που καταφέραμε μέχρι τώρα να διαχειριστούμε αυτό το έμψυχο δυναμικό και να καταλήξουμε στο πολύ ζωντανό, στο περισσότερο ζωντανό και πρόθυμο να φέρει σε πέρας 9 Οκτωβρίου, σημειώστε το αυτό, την Κυριακή 9 Οκτωβρίου λοιπόν έχουμε μία πρώτη παράσταση ενός δρόμενου το οποίο λειτουργήσε λίγο αυτοσχεδιαστικά και σεμιναριακά αν κρίνει κανείς ότι έχουμε προσεγγίσει ποίηματα τα αργότερα έχουμε να κάνουμε γύρω στο Νοέμβριο μια συνεργασία
η οποία μας έχει ανατεθεί. Η συνεργασία έχει να κάνει με την εκδήλωση για τη βία, που ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης πέφτει στην πειραματική σκηνή. Λοιπόν, εκεί έχουμε μια ωραία ιδέα. Όταν θα γίνει αυτή η υπέροχη βραδιά ενάντια στη βία, ελάτε να την παρακολουθήσετε. Υπάρχει μια έκπληξη που πραγματικά θα σας ευχαριστήσει.